Μου δημιουργήθηκε μια απορία, κύριε Τζιζιού. Η μη καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας στη χώρα μας αποτελεί ποινικό αδίκημα. Τιμωρείται με φυλάκιση. Τιμωρείται με φυλάκιση. Κάθερξη. Με κάθερξη. Με κάθερξη. Με κάθερξη. Έχει πρόστιμο και κάθερξη. Δηλαδή δεν εξαγοράσει με φυλακή. Μάλιστα. Έχει, άρα, ενώ για χρέη στο ελληνικό δημόσιο είναι διαπραγματεύσιμο. Για χρέη ΦΠΑ είναι πολύ αυστηρή η νομοθεσία. Και αυτό γιατί έτσι επέλεξαν οι κυβερνώντες μας να θεσμοθετήσουν, να νομοθετήσουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία για το ΦΠΑ. Γιατί μπορούσαν να το κάνουν και πιο ελαστικό. Αν δείτε, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην κλίμακα του ΦΠΑ. Εμείς ως Έλληνες έχουμε επιλέξει, δεν μας το έχει επιβάλει κανείς, την ανώτερη κλίμακα. 24%, δηλαδή το 1/4 του τζίρου μας, με βάση το κοινοπρακτικό, το στέλνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι παίρνουμε πίσω δεν το γνωρίζει κανείς. Σωστά. Βλέπουμε ΕΣΠΑ Leader, τα ΕΣΠΑ και τα Leader δεν ξεπερνούν κάθε χρόνο τα 6 δισεκατομμύρια. Από αυτά, συνήθως, το 60% δεν μπορούμε να τα απορροφήσουμε. Και τα απορροφά συνήθως, ό,τι δεν απορροφούμε εμείς, τα απορροφάει το Βέλγιο. Άρα βλέπουμε, αυτό που βλέπουμε όσον αφορά την οικονομική, παύλα φορολογική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι να ζει στην ουσία από τους φόρους των Ευρωπαίων πολιτών. Και μόνο τους δασμούς και τα τελωνία. Εγώ θα να ρωτήσω, η Γαλλία έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από πού έχει τελωνίο, θα μας πούν οι Γάλλοι. Η Γερμανία με ποιον συνορεύει και έχει τελωνίο, δεν γνωρίζουμε. Η Δανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία. Άρα θα πρέπει να αντιληφθούμε ποιοι είναι οι πόροι, οι τελωνιακοί. Η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, έτσι, τα σύνορα γύρω-γύρω. Αυτοί είναι αυτοί που καταβάλουν και τα μεγαλύτερα ποσά. Μάλιστα.